Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μεγέλεό σου, δεόμεθα σου υπάκουσον και ελέησον. Του Κυρίου δεϊτώμε, ότι εσύ η Ανάσταση, ζωή και η ανάπαυση των κυκειμένων δούλων Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ τη δόξα να πέμπομε, συν το ανάρρους Πατρίμον Αγίω και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αιωνία η μνήμη, αιωνία η μνήμη, αιωνία αυτών η μνήμη. Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Κυρίες και κύριοι, αγαπητές συγχωριανές, αγαπητοί συγχωριανοί, σας καλώ όλους από το βήμα αυτό να στρέψουμε με εθνική υπερηφάνεια τα βλέμματά μας προς τον Ανδριάντα, προς τους ήρωές μας, και όλοι μαζί να αναφωνάξουμε, να βροντοφωνάξουμε μόνο μια λέξη. Πρέπει που πρέπει, μόνο μια λέξη που αξίζει σε αυτούς τους ήρωές μας. Αθάνατοι! Αθάνατοι! Κατάθε Στεφάνων, ο εκπρόσωπος Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών. Ο Αντιδήμαρχος Γρεβενών. Ο Πρόεδρος Τοπικού Συμβουλίου Κοσμαθίου. Αυτά τα δέντρα δεν βολεύονται με λιγότερο ουρανέο. Αυτές οι πέτρες δεν βολεύονται κάτω από τα ξένα βήματα. Αυτά τα πρόσωπα δεν βολεύονται παρά μόνο στον ήλιο. Αυτές οι καρδιές, κυρίες και κύριοι, δεν βολεύονται παρά μόνο στο δίκαιο. Ρωμιοσύνη Ρίτσος.
Βρισκόμαστε στο Κοσμάτι, όπου σήμερα με ιδιαίτερη λαμπρότητα πραγματοποιήθηκε η μνημόσυνη δέηση και η κατάδεση στεφάνων στα 29 θύματα της ναζιστικής θηριωδίας. Πέρασαν 73 χρόνια και οι θύμησες παραμένουν ακόμα στο μυαλό των ανθρώπων που βρέθηκαν και είδαν όλη αυτή την καταστροφή εδώ στα Γραβενά. Η μέρα μνήμης σήμερα σε ένα μαρτυρικό τόπο, σε ένα μαρτυρικό χωριό, ένα από τα εκατοντάδες μαρτυρικά χωριά της πατρίδας μας. Το Κοσμάτι Γραβενών βίωσε την κτηνοδία και τη θηριωδία του ναζισμού. Η ελευθερία και η δημοκρατία δεν είναι έννοιες αυτονόητες. Απαιτούν εγρήγορση, απαιτούν επαγρύπνηση και συνεχή αγώνα από όλους μας. Έχουμε υποχρέωση να ξεπεράσουμε τους εαυτούς μας για να δικαιώσουμε τη μνήμη όλων αυτών που δώσαν τη ζωή τους για την πατρίδα. Σήμερα τιμούμε τη μνήμη ηρώων που έπεσαν υπό το καθεστώς της ναζιστικής θηριωδίας εδώ στο Κοσμάτι, σε ένα από τα μαρτυρικά χωριά των Γραβενών, σε ένα από τα μαρτυρικά χωριά της Ελλάδας. Την ημέρα εκείνη οι ναζιστές, οι χιτλερικοί, έδειξαν και έγραψαν τον ορισμό του τι σημαίνει θηριωδία. Νεκροί 29 άντρες του χωριού και ένα χωριό καμένο. Πάντοτε πρέπει να είμαστε εδώ παρόντες, να θυμόμαστε και να κρατάμε ζωντανή την ιστορική μνήμη, ώστε αυτά τα εγκλήματα που έγιναν στο παρελθόν να μην επαναληφθούν ποτέ για την ανθρωπότητα. Μία μέρα μνήμης και τιμής για την ιστορική κοινότητα του Κοσματίου. 9 Εβδόμου 1944 είχαμε τα αποτρόπαια γεγονότα από τους κατακτητές Γερμανούς Ναζί. Σήμερα τιμάμε και μνημούμε, τιμάμε και θυμόμαστε αυτή την μέρα μνήμης. Με απόφαση του Δημοτικού Συμβούλου του 2013 αποφάσισε ο εορτασμός για τις ιστορικές κοινότητες των Γερμανών να γίνονται σε αυτό το λαμπρό μνημείο. Ίσως πρέπει να μπει μια σειρά πάνω σε αυτό. Τη δεύτερη Κυριακή του Ιουλίου ήταν η απόφαση, έτσι ώστε βεβαίως να αποδίδονται επιμέρους τιμές, αλλά εδώ να είναι και η κεντρική εκδήλωση, έτσι όπως υπάρχει αυτή η απόφαση, η οποία δεν έχει αναιρεθεί. Αυτό που θέλω να επισημάνω όμως και είναι σημαντικό είναι η εικόνα σήμερα του μνημείου. Αν μη τι άλλο, θα έπρεπε αυτά τα μάρμαρα να τα καθαρίσουμε και να τα τρέψουμε. Δεν είναι εικόνα, δεν τιμούμε αυτούς τους ανθρώπους που με το αίμα τους αντιστάθηκαν στη γερμανική κατοχή. Θεωρώ το επόμενο διάστημα με ενέργειες δικές μας αυτή η εικόνα θα αποκατασταθεί, γιατί όταν κάνουμε ένα μνημείο, τα μνημεία είναι η ιστορία του τόπου μας, οφείλουμε να το τιμούμε και οφείλουμε να το περιποιούμε. Ημέρα Πένθους, ημέρα μνήμης, αλλά ημέρα και τιμής απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους που έδωσαν το αίμα τους για την ελευθερία της πατρίδας, που άδικα έχασαν τη ζωή τους. Αυτό που οφείλουμε όλοι μας, και αυτό ζητάνε και αυτοί από εμάς, είναι να μην ξεχάσουμε ποτέ το τι συνέβη, να διδάξουμε στα παιδιά μας και στις επόμενες γενιές την πραγματική αλήθεια, γιατί η καιρή είναι δύσκολη και πονηρή, και οφείλουμε να τους θυμάμαι γενικότερα με τις ενέργειές μας και με τις παρουσίες μας. Αυτά είναι. Ευχαριστώ πολύ. Ένας χώρος μαρτυρίου, όπου στις 9 Ιουλίου του 1944 το Κοσμάτι έζησε ένα αποτρόπαιο έγκλημα από τους Γερμανούς Ναζί. Η 9η Ιουλίου είναι η μέρα μνήμης και τιμής για τα 29 όπλα θύματα που εκτελέστηκαν από τον Γερμανό κατακτητή, αλλά και οργής για όλους εμάς, διότι ξυπνάνε μνήμες παρελθόντος. Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους παρευρέθησαν και τίμησαν σήμερα με την παρουσία τους τα 29 αυτά θύματα που εκτελέστηκαν από τον Γερμανό κατακτητή. Πέρασαν 73 χρόνια από την ναζιστική θηριωδία εδώ στην περιοχή των Γραβενών. Τι θυμάστε, πόσο χρόνο καταχύρισε την αρχική την περίοδο? Είμαι 13 χρόνια και καθημερινό. Εδώ ακριβώ αυτό το σημείο ήταν η περίοδο. Εμεί ήμασταν απέναντι και στην εκκλησία. Μα πήραν εμά για να μα πάνε μέσα στην εκκλησία. Το γενικό παιδί. Μα πήραν εκεί και του άντρε εδώ, δύο έφυγαν εδώ προ τα κάτω. Του εδώ, εδώ που ήταν, έφυγαν προ τα κάτω. Και άλλο έφυγε από μέσα από την εκκλησία που του σκότωνε. Εσεί χάσατε κάποιο άτομο δικό σα εδώ? Έδωσε το γαμπρό μου τον διευθυντή. Εγώ είμαι συγγενής, είμαι στη Δόσο Κοριβένας με τον άλλο, είμαστε συγγενής. Το Τσερίκα εκείνο εκεί, ο παππούς του, ακριβώς εκεί που είναι ο Δημοσθένης, είχε το γιο του στην αγκαλιά, ήταν 21-22-25 χρονών, ξεψυχούσε και ήταν όρθιος και ήρθε σε σωριάς και κατά όλα. Ο πατέρας μου έρωνα πήγα τον φώναξα με από εκεί και έρωνα από πέρα και τους έπαιρνα από τον βρούς και όπως ανήκαινε οι αδερφές μου τους, τα μαντήλια πάνω και τους περοβλούσαν. Ήρθαμε εδώ και μας έκαναν τρεις διαλογές. Τους νέους, το γυναικόπαιδο και τους παππούδες.
σε τρία διαμέρισματα. Εκεί τα παίρνω, από εκεί μας παίρνουν εμάς για να πάμε στην εκκλησία. Από εδώ φεύγουν δύο άτομα και φεύγουν προς τα εκεί. Μαζεύουν τους άντρες από εδώ και στείλουν το περιβόλο εκεί πέρα. Στείλουν το αυτό και εκτελούν συνέχεια. Μπαίνοντας μέσα στην εκκλησία, άλλα ρίχνονταν απάνω στους αφνούς που περιβολούσαν και τους έκδισαν και τους έρναν μέσα, εκτελώντας τους έρναν μέσα στην εκκλησία. Και μετά πήραν χόρτα από εκεί και δημάτια που τα λέμε, το κρεθάρ. Εσείς ήσασταν μέσα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου, σας είδαμε? Όχι, δεν είχαμε πάει ακόμα. Ήμασταν εδώ, είχαμε πάει βέβαια, δεν είδαμε τι έγινε νύχτα εδώ πέρα. Η πόρτα δεν άνοιξε ποτέ. Δεν άνοιξε ποτέ η πόρτα. Και τώρα είμαι ο μεγαλύτερος του Κουσμάτι, εγώ είμαι. Σκότωσαν τότε τρία αδέρφια εδώ. Δύο αδέρφια και του γαμπρό από αδέρφια. Τρεις αδέρφια. Και όλοι συγγενείς ήταν. Εγώ είχα κτηνοτροφία, είχα τζουμπαναρέ, έφυγανε τζουμπαναρέ. Πήγα εγώ, πήγα στα γύρια, αφού είδα έτσι την κατάσταση, τα παράταξα στα γύρια, έλεγα να ζήσω εγώ. Εσείς πώς σωθήκατε, κρυφτήκατε μαζί με τις γυναίκες στην εκκλησία ή δεν εμφανιστήκατε? Εγώ δεν εμφανιστήκα καθόλου. Ήρθα ύστερα από τρεις μέρες. Ήμουν μέσα, πίσω αυτού είναι γκριμός, μόνο κατσίκια παίρνουν εκεί. Εσείς πόσο χρόνο είστε τότε? Είμασταν 16 χρονών. Σας είχαν κλείσει και εσάς μέσα στην εκκλησία ή? Ναι, μας είχαν μέσα και στην εκκλησία, τους μαχαγούσαν. Όσοι ήταν 50 χρόνια και κάτω, τους πήραν κάτι εδώ. Όσοι ήταν παππούδες έξω, νεαροί και γυναίκες μέσα στην εκκλησία. Οι μνήμες σας έρχονται τώρα μετά από τόσα χρόνια, σαν σήμερα που Σαν σήμερα μας έρχεται μνήμη και ήρθαμε να τιμήσουμε τον κόσμο αυτό που σκοτώθηκε. Τι θυμάστε? Τι θυμάμαι, τον πατέρα σου. Σκότωσαν τον πατέρα σας? Σαν σήμερα δηλαδή έρχονται οι μνήμες, οι θύμισες από εκείνη την εποχή. Μνήμες, κακές. Πώς πορεύτηκε το χωριό μετά, πώς άντεξε? Άντεξε, οι μάνες μας. 75 ορφανά ήμασταν. Να είστε καλά. Τα αδέρφια, το να είναι εκεί, σαραντίζαμε. Εγώ τότε ήμουν 9 χρόνια. Άρχισαν οι Γερμανοί και οι Βουκοροί. Άρχισαν να μας μαζεύουν, χώρισαν τους άνθρωπους εδώ, το γενικόπεδο, ακριβώς εκεί πέρα. Εκεί που μας χώρισαν το γενικόπεδο, ο πατέρας μου δεν ήταν εδώ, ήταν έξω κρεμμένος. Και τον βρήκαν και τον έφεραν Μόναχο. Τον σκότωσαν τον πατέρα σας? Ναι, τον έφεραν εδώ, τον έβαλαν ακριβώς εκεί πέρα που είναι η κουρώνα. Τον έβαλαν έκαψε. Μάμπες, μάνα μου πάνε πριν εδώ. Αυτός ήταν πριν εδώ. Ούτε εκείνη την μέρα, έγινε χαμός και σηκώθηκε τον πατέρα, με έκλεισε το σπίτι, ένα ζώο που είχαμε το πήραν γι' αυτό και έμπαιναμε και μετά γιώψαν την κουτροφία. Κατά πρώτη να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο που μας, πραγματικά μας θύμισε αυτήν την μέρα της πένθυμης για μας, το Κοσμάτι. Γιατί μας θυμίζει πολύ παλιά συμβάντα τα οποία έχουμε θρυνήσει. Εγώ δεν είμαι μικρό παιδί, τότε θα τα θυμάμαι καλά. Όταν ήρθαν οι Γερμανοί, κατεβαίνουν στο Κυπριό, από Κυπριό προς Κοσμάτι, μπήκαν μέσα και κάψαν μια εκκλησία του Άγιο Αθανάσιο, το πρώτο σημείο των Γερμανών. Το δεύτερο σημείο ήρθαν βέβαια στο χωριό, να μάθει το χωριό. Μας μαζέψαν πραγματικά στο χωριό, στο χώρο που ήταν το μνημείο έξω. Και χωρίσανε τον κόσμο σε τρεις κατηγορίες. Από πάνω από 40-50, κάτω από 30, από 40 μέχρι 18 και τα γενικόπεδα, τα οποία το μεν τις 50 τις έβαλαν στο τελευταίο σπίτι εκεί, το δε αυτούς που τις είχαν στην εκκλησία και μεν το γενικόπεδο ήταν μέσα στην εκκλησία. Το σκεπτικό του γενικόπεδου ήταν ότι σκεπτιόμενοι εμείς ότι θα τους βάλουν να βάλουν το γενικόπεδο μέσα και να το κάψουν, υπολογίσαμε, διότι το έχουν βάλει εμπριστικές σφαίρες και δεν πήρε φωτιά, αλλά ούτε και πόρτα άνοιξε, γιατί είχε ανοίξει η πόρτα, είχε ένα σύρτη με το χέρι που δεν μπορούσε να ανοίξει, να το ξέρει. Μπάσε τόσο έγινε αυτό, έπανε την πήρε φωτιά, αλλά συνέχεια κάτι στους άντρες εκεί στις 29, γινόταν φασαρία, το οποίο όμως συμβούνται αυτοί οι γέροι επί τα πιο πάνω. Μπάσε τόσο μαλώνανε, φασαρίεσαι
Αυτός ήρθε και με δίμνη από τον Άγιο Απόστολο, έκανε σήμα από τον Άγιο Απόστολο και τους εκτελέσανε ένα ψυχρό. Μεταξύ ήταν, είχα πιέσει τα χέρια. Αφού την ψυχρό τους σκοτώσανε, τους εγκυτώσαμε στην εκκλησία εκεί στον Άγιο Νικόλο, τους βάλανε ο ένας πάνω στον άλλο, τους σκάψανε, μια άχυρα ήταν Ιουλίου ήταν θέρος, τους κάψανε, το οποίο όταν πήγαμε εμείς πολλούς, όταν πήγαν τα γυναικόπαιδα που πήγανε, δεν γνωρίζανε τα άτομα τα δικά τους. Ήταν καμένοι. Και μερικοί βέβαια και μερικοί κρατούσαν λίγο ένα πνοή τους. Φύγανε οι Γερμανοί, μαζεύτηκε το γυναικόπαιδο και να εξωτερήσει ο καθένας. Πολλοί δεν γνώριζαν από τα ρούχα και από τα πόδια. Μας τότε χωρίσανε, κάνετε μνημεία, ο αρχιστρίνος και μερικοί λόγια αδιάκοπα 30 γυναίκες, μια γυναίκες. Όχι μόνο γυναίκες και άντρες. Και οι άντρες. Να τις καθαρίσαν, πραγματικά ήταν, φτιάξαν τα μνήματα, θρήνος, μυριολόγια, κλάματα και όλα βάζει. Εκτός αυτό έκανε και άλλα επεισόδια, κάψαν σπίτια, ζώα, ακυρώνεις, τα πάντα. Δεν αφήσαν τίποτα. Μετά φύγανε οι Γερμανοί και εμείς φύγαμε μέσα από την εκκλησία των γενικών, μικρό παιδί με 8 χρονών και φύγαμε να κρυφτούμε. Αλλά η δουλειά δεν είχαν κάνει οι Γερμανοί. Φύγανε, η δουλειά έγινε και έγινε το χωριό που έγινε. Και αυτή είναι η μνήμη που μας θυμίζει εμείς που το γνωρίσαμε και μας συγκινεί. Δηλαδή εκείνο το θύνος και το κλάμα και στην χώρια δεν υπήρχε. Κάθε βράδυ, κάθε πρωί είχα μυριολόγια στο οικοτοφείο. Δεν μπορούσε να περάσει. Μας τόσο δόξα τω Θεώ, το χωριό σταμάτησε ιδίως οι γυναίκες, σταματήσανε κάτω από 30 χρόνια όλες με παιδιά, κρατήσανε τα σπίτια, η οικονομία, τα παιδιά τους, τα μεγαλώσαν, τα σποδάξαν, τα παντρέψανε. Ήταν ηρώοι. Και τόσες δουλειές ήταν χειροποίητες όλες. Θέρος, αλόνια, αμπέλια, ξύλα, τα πάντα πρόβατα. Ήταν όλα τις γυναίκες. Οι γυναίκες. Τόσο. Ήταν το μάτι ήρωες. Το οποίο σήμερα αυτές οι οικογένειες βέβαια, όχι μόνο επιβιώσαν και επιβιωμένες και προβλημένες, το οποίο κάσαν παιδιά, εγγόνια, παντρέψαν, σποδάξανε και οποίοι ζούμε. Αλλά το χωριό μας όμως, αυτή είναι η μήνυμα, αυτή τη μήνυμα, την ίστη που τη ζήσαμε, μας πονάει εκείνη. Τώρα βέβαια οι μικρότεροι, βέβαια δεν το ζήσανε, δεν το ξέρουν και μπορεί σιγά σιγά, νομίζω εγώ, σιγά σιγά να σβήσει. Έτσι φταίουμε με τον καιρό τα χρόνια των νέων. Αλλά εμείς που είμαστε τώρα θα προσπαθήσουμε να κρατήσουμε αυτή τη γιορτή, σαν εθνική γιορτή για το χωριό μας.